να ζητούμε τη χαρά και την ειρήνη της καρδιάς μας. Όμως ζούμε καθημερινά θλίψεις και κατάθλιψη. Ο γέροντας Πορφύριος, με αγάπη και σοφία, συζητά με πνευματικά του παιδιά τον τρόπο με τον οποίο μετατρέπεται η θλίψη σε χαρά. Μας αποκαλύπτει το μεγάλο μυστικό και έχει πολύ ενδιαφέρον να τον ακούσουμε. Στην ηχογράφηση που ακολουθεί έχει αφαιρεθεί για λόγους πνευματικούς η φωνή των συνομιλητών του. Μία φορά είχε έρθει μία κυρία εδώ και μου έλεγε ότι πάσχει από κατάθλιψη και μου ζητούσε να τη συμβουλέψω τι πρέπει να κάνει για να γλιτώσει από αυτό το πράγμα. Τώρα η αιτία που ήρθα εδώ έλεγε είναι ότι με μάλωσε ο άντρας μου γιατί είχα κάνει κάποιο λάθος και έτσι αγανάκτησε και μου φέρθηκε πολύ άσχημα και με έπιασε πολύ δυνατή κατάθλιψη. Δεν έφαγα το βράδυ, όλη τη νύχτα ήμουνα μελαγχολική, ζούσα σε ένα πέλαγος μέσα σε μια μαυρίλα, σε μια απελπισία. Έτσι λογισμοί ότι γιατί θέλω τη ζωή, τι θέλω, τι καλύτερα είναι να μη ζω. Όλο τέτοιες ιδέες που μου αδυνάμωναν την κατάθλιψη μέχρι αυτοκτονίας. Κοιμήθηκα, αλλά και το πρωί όμως ήμουνα βαριά. Ο σύζυγός μου προσπάθησε να μου μιλήσει, αλλά εγώ δεν μιλούσα. Λοιπόν, σηκώθηκε, έφτιαξε μόνος τον καφέ, είπε να μου φέρει καφέ, εγώ δεν ήθελα. Σκέφτηκε. Αυτή τη λιγμένη στο πάπλο μας, λέω πως μου το έλεγε, μυστική. Ζούσε, ας πούμε, την κατάθλιψη. Είναι ένα αίσθημα δυσάρεστο, το οποίο σε καταλαμβαίνει και σε καθυλώνει. Ούτε να σκεφτείς, ούτε σκέπτεσαι αυτό. Νομίζει ότι εσύ σκέπτεσαι σοβαρά πράγματα, ενώ εσύ είσαι εχμάλωτος μιας ιδέας. Πάντοτε όταν έχω καιρό κάτι λέω, αλλά άμα είμαι κουρασμένος δεν μπορώ να μιλήσω. Λοιπόν, της λέω, ξέρω εγώ ένα πολύ μεγάλο φάρμακο, αλλά πρέπει να μου δώσεις προσοχή για να σου το πω. Της έκανα την ερώτηση αν μετά από αυτή την κατάθλιψη συνέβη κάποιο ευχάριστο γεγονός. Και μου είπε ότι ναι, ενώ ήμουνα ξάπλα κατά πίσω. 10:30 ακούω το κουδούνι του σπιτιού να χτυπάει επίμονα. Γρου, γρου, γρου. Εγώ έτσι ήμουνα τυλιγμένη όπως από το βράδυ. Και είδα που επέμενε και σηκώθηκα, έριξα από πάνω το παρτό μου και πήγα και άνοιξα και μπαίνει μέσα μια παλαιά μου φίλη που σπουδάζαμε στο Αρσάκιο και με χαρά με αγκαλιάζει, με πήλη, μου λέει θα σου πω ένα ευχάριστο γεγονός. Σκεφτούσε από τη χαρά. Ήρθε και από το Κάιρο και είναι στο ξενοδοχείο Δάγκιο στην Ομόνια και φιληθήκαμε εκεί πέρα, μου έλεγε έτσι τούτο, έτσι εκείνο. Μάλιστα θυμούμε και λεπτομέρειες. Σπουδάσανε μαζί και αυτή πήγε καθηγήτρια σε μια σχολή του Καΐρου, ελληνική. Λοιπόν, και ετοιμάστηκα, λέει, με χαρά, μου έλεγε όλο χαρούμενα πράγματα και πήγαμε, πήραμε ταξί και πήγαμε στην Ομόνια
πήγαμε στο Πάγιο, άλλες χαρές εκεί πέρα, άλλες. Μετά κουβεντιάσαμε εκεί, μετά βγήκαμε έξω για να ψωνίσει διάφορα πράγματα και να κάνει ορισμένες εργασίες που έπρεπε να κάνει. Λέω, πώς πέρασε, μου φύγανε όλα, λέει. Όλα μου φύγανε. Λέω, αλήθεια, από τη στιγμή, λέει, που μπήκε η φίλη μου μέσα, έφυγαν όλα. Και εσύ που πότε τα είχες αυτά. Είχα από το περασμένο μέρα το μεσημέρι. Εχμάλωτη, λέει, εχμάλωτη. Στενοχωρήθηκα και ο άντρας μου ψυχράνθηκε, έφυγε ψυχραμένος. Και εγώ υπόφερνα εκεί πέρα. Της λέω, πώς το βλέπεις αυτό. Δεν το έχω δώσει σημασία, μου λέει. Τώρα που εσύ θέλεις να μου πεις πάνω σε αυτό το θέμα, βλέπω ότι έχει μεγάλη σημασία αυτό. Της λέω, ξέρεις μουσικά. Να έχεις ένα πιάνο, λέει, αλλά τα έχω εγκαταλείψει όλα, είναι κάτι καταθλίψιος. Ζω όλο με τα φάρμακα. Δεν θέλω, λέει, ούτε το σπίτι κοιτάζω καλά, ούτε μουσικά που ήξερα τα παράτησα, τα έχω ξεχάσει, μου λέει. Λοιπόν, της είπα πολλά πράγματα για τα μουσικά και περισσότερο της είπα απ' όλα είναι η αγάπη προς το Θεό. Είναι το μεγαλύτερο πράγμα που εχμαλωτίζει την ψυχή, διότι δεν είναι απλώς μια ενέργεια της ψυχής προς το Θεό, αλλά είναι το σπουδαίο ότι είναι η χάρις του Θεού που γεμίζει έπειτα την ψυχή και την κάνει άλλο. Δηλαδή, αυτό το οποίο την είχε καταλάβει ήταν μια ψυχική δύναμη. Και αντί να γίνει κάτι καλό, ο διάβολος την δύναμη αυτή την ψυχική την έκανε κατάθλιψη και βασάνιζε τον άνθρωπο. Λοιπόν, της είπα, σιγά σιγά να αρχίσει να παίζει πιάνο. Και περισσότερο από όλα, της είπα να ασχοληθεί με την προσευχή και να δώσει σημασία στην έννοια ότι πρέπει να γνωρίσει και να αγαπήσει τον Χριστό. Της είπα παραδείγματα πως βλέπουμε πολλές φορές μια μητέρα να λαχταράει το παιδάκι της που το έχει στην αγκαλιά, να το φιλεί με μια λαχτάρα. Είναι κάτι παραδείγματα που μας κάνουν έτσι κάπως, έτσι και εμείς να αγαπήσουμε τον Χριστό με μια λαχτάρα. Κύριον αίτιον στην κατάθλιψη και σε όλα αυτά που τα λένε πειρασμικά, σατανικά, όπως είναι η νοθρότηση, η ακιδεία, η τεμπελιά, που μαζί με αυτά είναι τόσα άλλα ψυχολογικά, δηλαδή πειρασμικά πράγματα. Είναι ότι έχεις μεγάλον ο κόσμο μέσα σου. Oh.
και της είπα πώς θα κατορθώσει μέσα σε αυτή την κατάσταση να τη μεταβάλει σε χαρά. Μέσα στη θρησκεία μας είναι αυτό το πράγμα πάρα πολύ και οι Άγιοι μας το είχαν πάρα πολύ. Δηλαδή είχαν έβρει τρόπο να μεταβάλουν την κατάθλιψη σε χαρά. Και αυτός ο τρόπος ήταν έτσι. Ξέρανε πώς θα δώσουν στο Θεό. Με την αγάπη προς το Θεό, με την προσευχή. Και γι' αυτό εφώναζαν με κάπημα οι Απόστολοι και έλεγαν «Χαίρομαι της παθημασίν». Τόσο δυνατό που ήταν το αίσθημα της καταθλίψεως για να τους συντρίψει, αυτό το αίσθημα το πολύ δυνατό που ήταν, ας πούμε, μια ψυχική δύναμη δική της, το παίρνανε αυτοί, το δίνανε στο Θεό, το κάνανε προσευχή, το χάνανε χαρά και αγαλία σαν Κύριο. Έναν μασόν, ας πούμε, έβρε που είναι εδώ γείτονας και μου είπε αυτό το πράγμα είναι μια τρέλα, λέει, τι λέει αυτοί, λέει οι άνθρωποι, οι Απόστολοι. Και το λέει για τρέλα και το εξήγησα και ευχαριστήθηκε. Μακάρι λέει να μπορούσα κι εγώ να κάνω τη μεταποίηση αυτή μου, λέει, αλλά κατέχομαι πολύ, λέει, από κατάσταση. Και έχω ξαδέψει πολλά και έχω γυρίσει στην Ευρώπη και οι τσέπες μου είναι γεμάτες φάρμακα. Λοιπόν, αυτό είναι το μυστικό. Έχω πολλά να σας πω πάνω σε αυτά, τι έχω δει στη ζωή μου από ανθρώπους που κατήφονται από τέτοια συναισθήματα, δηλαδή σατανικά συναισθήματα. Δηλαδή ο διάβολος, ο κακός εαυτός μας κατορθώνει και παίρνει από την μπαταρία της ψυχής μας που έχει τη δύναμη για να κάνουμε το καλό, την προσευχή, την αγάπη, τη χαρά, την ειρήνη, την ενωσή μας με το Θεό. Αυτός κατορθώνει και μας παίρνει αυτή την ενέργεια και την κάνει θλίψη, κατάθλιψη και ξέρω πώς τα λένε οι λεγόμενοι ψυχίατροι. Εμείς δεν τα λέμε έτσι. Εμείς λέμε σατανική ενέργεια. Λέμε ακιντία. Λέμε λογισμοί. Και λέμε ο διάβολος της ακιντίας, ο διάβολος της πορνείας, ο διάβολος. Είναι διάφοροι διάβολοι για κάθε σατανική ενέργεια που μας δημιουργούν. Να σας πω, είχα εδώ ένα παιδί. Το σπίτι του τα έκανε άνω κάτω πέρα με τους γονείς του και υπόφερνε πάρα πολύ. Και είπαν οι γονείς του να το φέρουν εδώ. Το φέρανε εδώ. Ασχολήθηκε με τον κήπο πάνω κάτω, και ρώτανε να τρέχει από εδώ από εκεί και συνήθε. Ούτε στενοχώρια ούτε τίποτα, πήρε βιβλία, διάβαζε για κυπουρικά, για τα φυτά, πήρε και βιβλία εκκλησιαστικά, διάβαζε και εκείνα και ήταν πολύ ευχαριστημένο. Μια μέρα λοιπόν μου λέει, μου μπήκε πολύ ο πέρασμα, μου λέει γέροντα. Δεν μπορώ να καθίσω πια εδώ πέρα. Πολύ γνωρίστηκα μαζί σας και πήρα θάρρος και τώρα πολλοί λογισμοί με διαταράσσουν. Θέλω να φύγω, δεν μπορώ. Του λέω τώρα τέτοια ώρα. Θα φύγω, μου λέει. Του λέω, καλά. Δεν μπορώ, μου λέει, είναι επεμένης. Δεν μπορώ, θα φύγω. Του λέω, καλά. Εγώ λέω να ξεκουραστώ. Μπορεί όμως να μου διαβάσει λίγο και να ακούσω ψαλπίρι, να αποκοιμηθώ έτσι με την αφοσίωση. Εδώ έχω μια συνήθεια όταν αφοσιώνομαι κάπου, εχμαλωτίζομαι και το ζω και το ευχαριστούμε. Όταν όμως κουμπίσω στο στασίδι λίγο πίσω, με την αφοσίωση που έχω στο να ακούω, αποκοιμιέμαι. Όπως ένα σοφέρ, όταν είσαι στον δρόμο, κοιτάζει τον δρόμο έτσι και όταν κουμπάει πίσω από εκεί μιέται και πάει το αυτοκίνητο έξω. Και έχω βρει αυτά τα μυστικά και θέλω όταν ακούω να είμαι έτσι, σε προσοχή και να τα ακούω να τα απολαμβάνω. Λοιπόν, έτσι για το ψαλτήριο, όταν είμαι ξάπλα και δίνω προσοχή στα ωραία λόγια, από εκεί μιέμαι αμέσως. Λοιπόν,
Το ένοξα να μου διαβάσει, μου λέει πού να διαβάσω. Άνοιξε, λέει, και πολύ. Μόνο να μου το διαβάζει καθαρά, λέω, γιατί στον οικογένεια να δεν τα λες καθαρά. Λοιπόν, άνοιξε το ψαλτήρι και άρχισε. Κύριος φωτισμός μου και σωτήρ μου, τι να φοβηθήσω με. Κύριος υπερασπιστής της ζωής μου, από τίνος γυλιάσω. Το λέει συνέχεια εκεί πέρα, μέχρι εκεί που σε ένα σημείο εκεί. Ω, μου λέει γερονά, κοιμήθηκες, δεν φεύγω. Λέω, τι έπαθε, λέει. Πω, πω, λέει, με αυτά που διάβασα, λέει, δεν ξέρω. Αισθάνθηκα μια χαρά που είναι τόσο ωραία και δεν θέλω να φύγω, λέει, τώρα. Πω, άσε να μου λέει, αυτοί παλιονευρολόγοι, παλιοψυχίατροι, πρέπει να πάω να τους πω ότι πόσο λάθος κάνουν που δίνουν ναρκωτικά στους ανθρώπους. Να, ορίστε, ορίστε, τι πήρα εγώ τώρα. Προσευχήθηκα, άκουσα το ψαλτήρι όπως μου το είπε και να, ο διάβολος έπηγε, μου λέει. Το λέω, τι θα γίνει. Δεν φεύγω, μου λέει τώρα. Θέλω να καθίσω εδώ κοντά σου. Λέω, διάβαζε και όποτε κουραστεί στα μάτια, ξέρω και εγώ θα αποκοιμηθώ. Κάθισε λοιπόν στο, μετά όταν ξύπνησα. Δεν φεύγω, μου λέει τώρα. Ξαναγυρίζει πάλι να μάθει μουσικά, πήγε και εξομολογιότανε σε έναν παπά. Αυτός ο παπάς ήταν πολύ καλός και αγιότατος. Έτρεχε όλη την ημέρα να πάει να εξομολογήσει, να κάνει. Λοιπόν, πήγαινε μετά, πήγε και τον άντρα της, εξομολογήθηκε και εκείνος και πήγε να τα πωλήσει όλα και ερχότανε. Λοιπόν, αυτό είναι το μυστικό. Πώς θα μπορέσει κανείς να γυρίσει εκεί που τον έχει καταλάβει κάτι κακό, να σκεφτεί κάτι άλλο. Είναι λίγο δύσκολο, αλλά όταν προετοιμαστεί, προετοιμασία είναι η ταπείνωση. Αυτό είναι. Τέτοιοι άνθρωποι καταθλιπτικοί, νευρικοί, στενόχωροι, δεν δέχονται να τους θίξεις, να τους πεις αυτό θα του κάνεις, θα του κάνεις έτσι. Μα δεν μπορώ, του λέει η επιστήμη. Δεν του λέω, κάνε το πέμπερι. Και ας το λέει η επιστήμη, πες εγώ θα κάνω επακόλουστο γύρω. Δεν μπορώ να το κάνω. Κατάλαβες. Αυτό είναι κάτι, ας πούμε, διαφωνικό.
σε κάτι που ο άνθρωπος έζησε ως άγριος μέσα στην έρημο. Δεν θέλω να πω, δεν είναι εύκολο πράγμα όμως. Λέμε να το γυρίσει έτσι. Εκεί είναι η τέχνη. Που δεν είναι να το γυρίσει, είναι να έχεις και τη δύναμη να αποσπάζεις τη χάνη του Θεού, να σε κάνει να ενωθείς μαζί του. Και όταν ενωθείς με το Θεό και όταν δοθείς στο Θεό, δεν προκειρά κοιτάξει ούτε θα θυμηθείς ότι ήρθε και σε τραμπούσε από πίσω το αντίθετο πνεύμα. Πάει. Έφυγε εκείνο. Καταλάβατε. Αυτό εδώ μπορείς να το καταλάβεις. Δηλαδή το διώχνεις χωρίς να το καταλάβεις. Από εκεί και πέρα τόσο αποσιώνεσαι στο άλλο και το δεις, δεν κοιτάζει να δούμε τι κάνει, είναι πίσω σου, θα σε τραβήξει. Κυρίως όλα αυτά τα συναισθήματα τα σατανικά που τα λέμε τεμπέλια, νοθρότησα, κηδεία, απελπισία, απογοήτευση, πώς τα λένε ρε παιδί μου, τα λένε ανασφάλεια, τα λένε πολλές ονομασίες και έχουν βγάλει αυτοί οι λεγόμενοι ψυχίατροι και τα έχουν βγάλει έτσι για να μιλάνε το διάβολο, τη λέξη του διαβόλου. Και πραγματικά η θρησκεία μας το διάβολο έχει κάνει δόγμα. Άμα βγάλεις το διάβολο πάνε όλα τις θρησκείες μας. Κατάλαβες. Λοιπόν, τι είναι η μεγάλη τέχνη, πώς ας πούμε θα δοθείς στην αγάπη του Θεού. Περισσότερο από όλα, βέβαια, μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα, αλλά ανθρώπινα. Πιο μεγάλο είναι να δοθείς στην αγάπη του Θεού, στη λατρεία του Θεού, στην προσευχή, αλλά ό,τι και αν κάνεις, εάν δεν κατορθώσεις να αποκτήσεις ταπείνωση, τίποτα δεν κάνεις, μόνο με τα ναρκωτικά θα προσπαθείς και να κοιμηθείς και να ηρεμήσεις και όλα. Τίποτα δεν γίνεται. Μην βάλετε στο μυαλό σας ότι θα κάνετε κάτι με καλούς γιατρούς ή με καλά φάρμακα. Μπορεί προς τη μία σου που είναι καλό να εντυπωσιαστείς, να σου δώσει ένα φάρμακο, κάτι να γίνει. Ας βουτάει πάλι ο πειρασμός. Το μεγάλο μυστικό είναι η ταπείνωση. Πολλοί τον βλέπουν, τον βλέπουν αυτοί οι καταθλιπτικοί και όλοι αυτοί που έχουν αντιδραστικά μέσα τους και βασανίζονται. Τον βλέπουν ότι όταν του πεις κάτι για να κόψει το θέλημά του, εκεί πέρα σε βουτάει. Αντιδρά. Κατάλαβε. Είχε έρθει τον εκάλεσε γιατί είπε ότι δεν πηγαίνει στην εκκλησία. Και ότι στην εκκλησία παθαίνει κακό όταν αισθάνεται κλεισμένο χώρο και δεν μπορεί. Του λέω τώρα τι είναι αυτά βρε, εγώ θέλω να πας στην εκκλησία να σηκωθείς πρωί για να έρθεις να επιτέψω με τα δέντρα. Και εσύ μου λες αυτό, όμως λέει δεν μπορώ. Του λέω άκου να σου πω. Να ξέρεις ότι σε έχω αφήσει ελεύθερο, δεν σου μιλάω αλλά αισθάνομαι και τύψεις. Διότι εσύ αντί να συμμορφωθείς πιο πολύ εγώ στη γύρω σε, γιατί όπου θέλεις πηγαίνεις. Όπου σου καπνίσεις και κάνεις και ό,τι θέλεις και έτσι ισχυροποιήθηκε το θέλημά σου και ζεις μέσα στο κακό πνεύμα και βασανίζεσαι.
Εγώ λέω θα αρχίσω να εφαρμόζω κανόνας. Δεν έχει διαβάσει περί υπακοής. Δεν έχω διαβάσει. Πού διάβασες? Στη κλίμακα. Δεν θυμάσαι τι λέει. Λέει τη μάμα, αλλά τώρα έτσι μου τα λέει, με εκβιάζεις. Και δεν μπορώ εγώ. Εγώ λέω σε εκβιάζω. Γιατί μου είπες ότι θα μου δίνεις τρία παξιμάδια την ημέρα να τρώω και θα με διώξεις από όλα. Δεν είναι εκβιασμός. Όχι, είναι κανόνας αυτό. Γέροντας είμαι, μπορώ να σου πω αυτό. Τι θέλεις εσύ να σε πηγαίνουμε. Όπα, 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 λίμα απ' του και να λέμε πρόσεχε το στενοχωρήσω με το παιδί, να μην το τραυματίσω, να μην το πούμε τίποτα και το πιάσει τώρα τα νεύρα, τη μελαγχολία του, τα αντιδραστικά του. Δηλαδή, να κοιτάζουμε σένα ναι, και να σε φοβόμαστε μήπως σου πούμε καμιά λέξη και στενοχωρηθείς. Αυτό είναι μεγάλος εγωισμός, το λέω. Και μου κουβεντιάζει. Με εκβιάζει, μου λέει. Πού σε εκβιάζει? Να πω, μου λέει, φύγε. Δεν είμαι πνευματικός, δεν έχεις εδώ, δεν το ομολογέσαι, δεν σου διαβάζω εγώ ευχή και πηγαίνεις και μεταλαβαίνεις. Δεν έχω υποχρεώσει να σου πω έτσι. Τι θα πει, σε εκβιάζω? Πρέπει να μάθεις να υπακούεις, να ταπεινώνεσαι. Τώρα πάντως μου λέει καλά, το να πάει να ξυπνήσεις αύριο να πάτε στο παράκτη το να λειτουργηθείτε και να φτέψουμε. Και έτσι το έκανε. Και του λέω, κοίταξε εδώ, αύριο στην εργασία θα πας, αλλά ξέρεις λέω πως θα δουλεύεις. Θα με θυμάσαι με έναν και θα λες, ο γέροντας μου είπε να δουλεύω σαν τρελός. Να παίρνεις το πιάρι, λοιπόν, να πετάς την πέτρα έξω, όταν τι ξέρω κι εγώ. Μου λέει, τι να δουλεύω σαν τρελός, σαν τρελός, του λέω. Άμα έχει άνθρωπος ενθουσιασμό, του λέω, κάνει κάτι που οι άλλοι τον βλέπουν και γελούν. Ενώ αυτός ζει μια ζωή έτσι ενθουσιαστική. Αυτά είναι πολλά, μόλις ξέρεις πως θα ξέρω πάνω σε αυτό το θέμα. Είναι σημαντικό θέμα. Άλλο μπορεί να μην δίνει σημασία, εγώ δίνω σημασία. Αυτό, να, οι άνθρωποι που έχουν αυτά τα αντιδραστικά, αυτή τη συνήθεια είναι, τους ανθρώπους που γνωρίζουν εννοούν να τους παιδεύουν με διάφορα καμώματα. Δηλαδή, αχ, δεν μπορώ, τούτο, εκείνο, ξέρω και εγώ. Και οι γύρω τους βλέπουν αυτούς που υποφέρουν και έτσι καταθλίβονται και αυτοί υποφέρουν. Καταλάβατε. Αλλά αυτοί που πάσχουν όμως, όταν βλέπουν τους άλλους να υποφέρουν μαζί τους, ευχαριστούνται και το κάνουν πιο πολύ. Θα πει μου, λέει, γίνεται αυτό. Γίνεται όμως χωρίς να το καταλαβαίνουν. Ο διάβολος το ενεργεί. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, μπορείτε να καταλάβετε αυτά που σας λέω. Γίνεται αυτό χωρίς να το καταλαβαίνουν. Να βλέπει τον άλλον να πέφτει κάτω, να πεθαίνει τάχα επιληψία για να τους κάνει να εντυπωσιαστούν, να τον λυπηθούν ή να καταλάβουν ότι γιατί να δώσουν στον αδερφό του καλά παπούτσια και εγώ τι πόρα έκανε. Αν του δίνανε και μικρή αφορμή, άρχισε να πετάει τις καρέκλες, να σπάει τα τζάμια. Πάει. Δηλαδή, αυτά γίνονται με έναν τρόπο μυστηριώδη. Ο γέροντας Πορφύριος στην προηγούμενη ενότητα εννοεί ότι πολλές φορές ο άνθρωπος γίνεται ενεργούμενο κακών σκέψεων, είτε δικών του είτε υποβολημένων από το πονηρό πνεύμα, χωρίς να το καταλαβαίνει και τότε παρασύρεται χωρίς αυτοέλεγχο και κάνει αυτό που κάνει, που αργότερα νομίζει ότι δεν το ήθελε, αλλά που στην πραγματικότητα το θέλησε και αυτός. Συνεργάζεται με τον κακό λογισμό,
λέει μέσα του για μια στιγμή το ναι και ύστερα αφήνεται και δρά ανέλεγκτα και κάνει πράγματα που ίσως και να μην τα θυμάται μετά. Όμως, στην αρχική στιγμή υπέκυψε με το θέλημά του και έτσι κατελήφθη από το πάθος του. Αυτό ο γέροντας το ονομάζει μυστηριώδη τρόπο, γιατί δεν είναι αμέσως από όλους αντιληπτό. Είναι όμως αλήθεια ότι συμβαίνει. Γι' αυτό χρειάζεται προσοχή στην πρώτη στιγμή που έρχεται ο κακός λογισμός να τον περιφρονήσουμε και να στραφούμε αμέσως στον Χριστό για να μην μας πιάσει και μας εχμαλωτήσει την θέληση και μας κάνει ό,τι θέλει μετά χωρίς να ελέγχουμε την κατάσταση. Δηλαδή ο άνθρωπος, ακούστε με να δείτε, θα σας φέρω ένα άλλο παράδειγμα. Μια φορά ήταν ένα γόρι, είχε έρθει εδώ και μου έλεγε, Γερούτα, έχω με την αδελφή μου και υποφέρει πολύ. Λοιπόν, του λέω τι, αυτή λέει παθαίνει επιληψία και μας έχει ξετρελάνει όλους στο σπίτι. Λοιπόν, ακούστε με, είναι ένα ωραίο παράδειγμα και αυτό. Είχαν τα λέω ονόματα, αλλά πού να καταλάβετε τώρα. Το λέω, κοίτα εδώ, η αδελφή σου ξέρεις, δεν έχει επιληψία. Μου λέει, έχει και ταράζεται πολύ και να κάνει και τα χείρ της η καημένη. Του λέω, το κάνει έτσι. Όχι, μου λέει, δεν γίνεται, δεν το κάνει έτσι. Την πιάνει. Του λέω, να την φέρεις. Λέει, την φέρω αύριο. Φέρτε με. Λοιπόν, την άλλη μέρα πλακώνει η κοπελίτσα, μια ωραία κοπέλα με τα μαλλιά πίσω έτσι, σαν αλογοουρά. Και με έφερε, λέει ο αδερφός μου, να μου πείσει, μου λέει, ότι υποφέρω από επιληψία και τον οχρούνται στο σπίτι όλοι. Τι λέω εδώ, κάτσε. Ξέρει, λέω, τι είδα εγώ από μακριά, μόλις μου έλεγε ο αδερφός σου ότι πάθησα παπί. Έβλεπα ότι το κάνεις μόνος σου αυτό το πράγμα. Όχι, μου λέει, δεν το κάνω. Δεν το κάνω, μου λέει. Λέω, το κάνεις μόνος σου. Όχι, δεν το κάνω, μου λέει. Να σκεφτείς, λέει, ότι όταν συνέρθω, πολλές φορές έχω τα γκάσια και τα χείλη μου και βγάζω αίμα. Μπορεί το ξέρω, τι λέω. Αλλά άκουσε να σου πω πώς γίνεται. Της λέω, εσύ, έχεις μεγάλον εγωισμό μέσα σου. Θέλεις να σε αγαπούνε όλοι. Και πολλές φορές όταν δεις τους γονείς σου να περιποιούνται κάποιον αδελφό σου, το κάνεις μόνη σου. Ξέρεις πως γίνεται αυτό το πράγμα και κάνεις έτσι και το κάνεις. Δηλαδή ανοίγεις, σε κυριεύει ο δαίμονας και από εκεί και πέρα τα χάνεις. Πέφτεις κάτω, αφλίζεις, χτυπιάσαι, τα κάνεις, τα χείλησαι. Και θυμίστε ότι λέω, ρε κόρη,
αυτό το κάνω, μου λέει. Λέω, πώς το κάνει, γιατί το κάνει. Να, όταν με στενοχωρήσουν, δεν έχω τίποτα άλλο να κάνω. Κάνω αυτό για να το καταλάβουν, να μην με στενοχωρούν, να μ' αγαπούν και να μου φέρουν εκείνο που θέλω. Λέω, καλά τα λες αυτά, το καταλαβαίνεις. Το καταλαβαίνω. Το κατάλαβε, λέω, το κάνει μόνο σου. Τώρα λέει, το κατάλαβα, το κάνω μόνο μου. Το προκαλώ, αλλά έπειτα λέει, χάνω. Από εκεί και πέρα χάνομαι. Με πιάνει αυτό, πάει. Τα, δεν ξέρω τι κάνω, μου λέει. Είμαι κατηλημένη πια από το κακό. Τα ακούσατε αυτό. Τα ακούσατε, είναι σπουδαίο. Δηλαδή, πώς ανοίγει τη θύρα. Να, μια φορά να σου πω ένα παράδειγμα. Έλεγα στον κύριο να κάνει κάτι. Μου λέει, δεν μπορώ. Μου λέει, ρε παιδί μου, κάνε μου τη χάρη και εγώ γέρος παπάς είμαι. Θέλω να μου κάνεις αυτό το πράγμα. Όχι, δεν μπορώ. Ήμασταν κάτω στο υπόγειο. Λοιπόν, δεν το λέει η επιστήμη αυτό. Του λέω, ρε παιδί μου, τι θέλει στην επιστήμη. Να πάω να κάνεις αυτό το πράγμα, είναι ανάγκη, δεν έχω άλλο ένα. Εγώ δεν μπορώ. Εκεί τη στιγμή, ρε παιδιά, εκεί μου ήρθε, πω να σου πω, κάτι κακό. Δηλαδή να αγανακτήσω εναντίον του. Λοιπόν, το κατάλαβα. Διότι το μυστικό είναι να το προλαβαίνεις. Άμα το αφήσεις, σε πιάσει, πάει, σε έπιασε. Λοιπόν, εκεί που μου ήθελα λοιπόν να φωνάξω με αγανάκτηση και τέλος πάντων ξέρω κι εγώ τι να του κάνω. Την εμπνεύστηκα ωραία προσευχή εκείνη τη στιγμή. Ξέρετε πόσα ωφέλιμα είναι αυτά που σας λέω αυτή τη στιγμή που τα έχω δει και ξέρω πάρα πολλά, αλλά πού να μου έρθουν στη γη αυτά τα πράγματα. Α, να σας πω για τον... Λοιπόν, ήθελα να παιδεύει τους γονείς του, πολύ. Το σπίτι του, τα αδέρφια του. Λοιπόν, να δείτε, είχε ένα δαιμόνιο, φοβότανε να μπει μέσα στο τραμ. Και τον πατέρα του όταν πηγαίνανε κάτω διαρκώς, τον έβαζε και πλήρωνε και τον γύριζε με ταξί. Και άλλα πολλά. Εν πάση περιπτώσει, ενώ τώρα εγώ τον εκανόνισα να πάει να φύγει από τους γονείς για να ελευθερωθεί από αυτά τα πράγματα, με την ευλάβεια όλη που εδόθηκε στην αγάπη του Θεού, τα πέταξε όλα, καταλάβατε. Και το έχω δει σε πολλούς αυτό το πράγμα. Ρε παιδιά, αυτό βασανίζει σήμερα τον κόσμο. Αυτά τα πράγματα τα πειρασμικά που πιάνουν σαν διαβολικά πράγματα τους νέους και φεύγουν από τα σπίτια τους και τα βάζουν με τους γονείς τους και παρατάνε τα γράμματα και αυτό. Έπειτα ένα άλλο πράγμα που ήθελα να σας πω είναι η εργασία, είναι το ενδιαφέρον για τη ζωή. Η τέχνη, ο τύπος, τα λουλούδια. Πολύ σπουδαία πράγματα. Η μελέτη στην Αγία Γραφή, τα ενδιαφέροντα, στη θρησκεία, στην αγάπη του Θεού. Τι να τους κάνεις ψυχιάτρους και τους ψυχαναλυτές και τα ψυχοφάρμακα και τα ναρκωτικά. Λοιπόν, υπάγεται εν ειρήνη. Από τα ωραία παραδείγματα που μας ανέφερε ο γέροντας Πορφύριος, ας συγκρατήσουμε το μεγάλο μυστικό της μετατροπής των θλίψεων σε χαρά. Είναι η ταπείνωσης που ελκύει την χάρη του Θεού.